Αδελφή ουκέστη καιρός, ανάμεσον ημών, τι ούτως πειν και λέγειν και μάχεστε, αλλά και της μισούσιν ημάς συγχωρήσομεν και το Θεό δεηθώμεν. Ειν αλυτρωθώμεν εκ του προφανού στόματος του αισθητού του του δράκοντος. Τότε μαθεύτηκε πως έρχεται τάχα βοήθεια στους χριστιανούς. Ο Σουλτάνος ταράχτηκε και δήλιασε. Οι Τούρκοι που πολεμούσαν στο κάστρο δήλιασαν κι αυτοί. Έπειτα έβλεπαν και το θεϊκό σημάδι. Ένα φως αστραφτερό κατέβαινε από τον ουρανό και στεκόταν όλη τη νύχτα πάνω από την πόλη και τη φώτιζε. Στην αρχή έλεγαν ότι το φως εκείνο ήταν ο Θεός που πολεμάει υπέρ των χριστιανών. Ο Σουλτάνος και όλος ο στρατός του ήταν λυπημένοι και απογοητευμένοι. Ο αμοιράς μάλιστα σκεφτόταν να λύσει την πολιορκία και να φύγει την άλλη μέρα. Το βράδυ όμως, παραμονή της ημέρας που θα έφευγαν, είδαν και πάλι να κατεβαίνει το φως από τον ουρανό. Αυτή τη φορά όμως φάνηκε μακρινό και αμέσως σκορπίστηκε και χάθη. Μόλις το είδαν αυτό, ο Σουλτάνος και όλοι οι δικοί του γέμισαν χαρά.